Καλημέρα. Τι κάνετε? Τι κάνετε, καλά είστε? Τι κάνετε? Καλά, ωραία. Κύριος Τζόγιας. Τζόγιας Ευάγγελος, ναι, πρόεδρος του Συλλόγου των Εθελοντών Αιμοδοτών Δισκό. Εδωστικό. Ναι. Έτσι. Και ο καπετάνιος μας. Μιχάλης Παστρικός. Ο κύριος Παστρικός. Λοιπόν, ζητήσαμε να μας βοηθήσετε σήμερα. Να πάμε να ταξιδέψουμε στα νησιά της Άγωνης Γραμμής και να εντοπίσουμε παιδιά που έχουν την ανάγκη μας. Κύριε Τζόγια, ευχαριστώ πολύ που μας στηρίζετε. Ευχαριστώ και εσάς για τη βοήθειά σας που πιστεύω ότι... Αφήστε τα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και πάμε και θα τα πούμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Εντάξει. Εντάξει. Και τα καλά λόγια δεν αρκούνε πάντα. Πρέπει να κάνουμε και πράξεις. Καπετάνια, φύγαμε. Φύγαμε. Έχουμε ωραίο καιρό. Πάμε, Αρκιούς. Πάμε Αρκιούς. Το ταξίδι μας είναι περίπου 1 ώρα και 45 ναι. λεπτά. Πιστεύω να έχουμε καλό ταξίδι. Και μετά. Ψέριμο στην επιστροφή. Α, ο πρόεδρος αντιδρά, λέει ψέριμο. Έχουμε και ψέριμο μετά. Στην επιστροφή ψέριμο. Άρα λοιπόν, πόσα ναυτικά μίλια περίπου. Σύνολο στα πάνω 40 και 40 πίσω 80. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή θάλασσα να έχουμε. Πάμε. Αμήν. Περάστε παρακαλώ. Να σου δείξω κάτι. Εδώ λοιπόν, ναι, απέναντι δεξιά μας είναι τα Λίμνια. Τα Λίμνια. Τα Λίμνια. Τα Ήμια είναι. Τα ηρωικά νησάκια, όχι, είναι Λίμνια. Το Λάμδα μια μέρα που πεινάγαμε το φάγαμε. Και έμεινε το Ιώτα μόνο του, ορφανό. Άραγες, η σωστή ορολογία είναι Λίμνια και όχι Ήμια. Είναι το μικρό και το μεγάλο Λιμνί. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Εδώ μας έριξαν το ελικόπτερο οι Τούρκοι τότε και στη συνέχεια αποκαθήλωσαν και την ελληνική σημαία από κατά τον Μπάγκαλο, την πήρε ο αέρας. Περνάτε από εδώ? Περνάμε με μαύρη καρδιά δυστυχώς. Τώρα είναι γκρίζες ζώνες, δεν έρχεται ποτέ κανείς. Δηλαδή, αν παραμείνουμε λίγη ώρα εδώ, τι θα συμβεί? Θα έρθει η τουρκική ακτιορός και θα μας διώξει. Και μας έχει διώξει επανελειμμένος όσες φορές με τους Τρίτονες πήγαμε προς τα μικρά νησιά. Με τα φουσκωτά όλοι. Με τα φουσκωτά σχηματισμός, ναι. Μας παρενόχλησε η τουρκική ακτιορός και μας ανάγκασε να πάμε πιο νότια προς την Λέρο Κάλυμνο. Αυτά τα υπέροχα νησάκια, Αυτά τα υπέροχα τα νησιά σύμβολο, ναι. Τα Λίμνια. Έτσι ακριβώς, που για αυτές τις πέτρες δεν άξιζε να γίνει πόλεμος. Άραγες, όταν οι Τούρκοι διεκδικήσουν την Κάλυμνο, θα πάμε για πόλεμο, ναι ή όχι? Άραγες, κάθε σπιθαμή εδάφους που δίνεται είναι μια μαύρη μαχαιριά στην πλάτη των νησιωτών. Έχουμε μια μοναδικότητα. Τα Δωδεκάνησα έμειναν σκλαβωμένα 760 χρόνια. Από το 1300, όταν οι Σταυροφόροι κατέβηκαν να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους, οι Βενεσιάνοι, και απελευθερωθήκαμε το 1946. Είναι παγκόσμιο γεγονός. 760 χρόνια σκλαβιάς, αλλά παραμείναμε Έλληνες. Δηλαδή, κάθε φορά που περνάτε από εδώ είναι μια εικόνα που σας πληγώνει. Ακριβώς, ναι, ναι. Έτσι. Εντάξει, τα υπέροχα Λίμνια. Τα υπέροχα Λίμνια. Που τώρα πια δεν είναι ελληνικά. Και η ελληνική σημαία δεν κυματίζει δυστυχώς και δεν πρόκειται να κυματίσει. Λίγη κατοίκη, κύριε Βαγγέλη.
Πολύ λίγοι. Είναι όμως μια εποχή που το βρίσκουμε ένα μικρό παράδεισο. Εάν έρθετε εδώ Οκτώβρη, θα βρείτε μια μικρή σπιναλόγκα. Τίποτα. Ναι, τίποτα. Η εγκατάλειψη σε όλο της το μεγαλείο. Και νομίζω ότι η υπέροχη κοπελιά που μας περιμένει είναι η Μαρία μας. Ναι, ακριβώς. Αγράμματι και αυτή, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά των αρχαίων. Αλλά περήφανο κορίτσι που έχει, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε ήδη, θέλει, έχει τη θέληση, έχει την επιμονή να αλλάξει αυτό, το οποίο δεν της αξίζει. Βεβαίως, ναι. Έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Παιδείας δύο φορές και το Υπουργείο Παιδείας στάθηκε αρνητικά στο να την εκπαιδεύσει, στο να μάθει γράμματα. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2015. Εντάξει, πάμε μαζί να γνωρίσουμε και τη Μαρία μας. Θα βοηθήσετε στο δέσιμο, δεν θα σας βοηθήσω τώρα. Όχι, θα το δέσω. Θα δέσω μόνος μου, μπορώ. Καπετάνια, να κατέβω. Πήγαμε. Μαρία, Σπύρος, καλά, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Δεν είναι πολύ μακριά, αλλά εδώ έχετε τη μοναξιά σας. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που έτσι ανταποκρίθηκες λίγο και στη δική μας διάθεση να μιλήσουμε. Ναι. Πάμε λίγο να γνωρίσουμε τα μέρη σου, να κάνουμε και μια κουβέντα μεταξύ μας. Πάμε. Έρχονται όλοι οι επισκέπτες, τίποτα, αφήνουν τίποτα. Τι κάνετε? Καλημέρα, πώς είστε? Σπύρος. Το όνομά σας? Θανάσης. Κύριε Θανάση, τι κάνετε? Έτσι, έχετε το λιοκαμένο το πρόσωπο. Τι κάνετε αυτή τη στιγμή? Αυτή εδώ, τώρα το ζύμερι τα είχα ρίξει και τα φάγανε οι φώκες και τα αδερφίνια. Και εγώ τα ράβω. Α, σας κάνανε ζημιά, ε? Βέβαια, στρίπες εδώ πέρα. Τι λεπτό δουλειά είναι αυτή τώρα? Ναι, τα ρημάξανε. Είναι... Κάτω εδώ δουλεύετε και με τα δάχτυλα του ποδιού, βλέπω. Ναι, είναι τα παπούτσα μου, ειδικά τα παπούτσα. Φοβερή εικόνα, δεν το έχω ξαναδεί. Πόσες ώρες τώρα θα είστε? Μέχρι το βράδυ που θα ξαναφύγω για δουλειά θα είμαι εδώ. Εδώ που με βλέπεις, εδώ θα είμαι. Και 2-3 μέρες δεν έχω βγάλει ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Και με το πετρέλαιο και ταΐζομαι τα. Να σας πω τώρα είναι ο χειμώνας εδώ, ε. Είναι... Ούτε να το σκέφτεσαι. Δύσκολα είμαστε. Τώρα είναι, όσοι έρχονται λένε παράδεισος, αλλά μετά το χειμώνα είναι δύσκολα. Δεν έχουμε ούτε γιατρό. Τίποτα, δεν υπάρχει. Και όμως δεν υπάρχει και σχολείο για τα παιδιά. Εντάξει, σχολείο έχει, να μην λέμε. Έχει. Το δημοτικό. Το δημοτικό μόνο. Ναι, μετά... αλλά δεν υπάρχει. Μετά μένουν έτσι τα παιδιά. Σου λέει γράμματα μέχρι το δημοτικό εδώ. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Είναι άδικο όμως αυτό για τα παιδιά? Είναι πολύ. Πάρα πολύ άδικο είναι. Αλλά τι να κάνεις. Δεν φταίμε εμείς. Αυτό δεν έχει. Η πολιτεία αυτή. Πόσοι σας έχουν υποσχεθεί, ε? Καλά. Εγώ γέρασα και όλο θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο και τίποτε δεν έχει γίνει. Τίποτε δεν έχει γίνει. Όλο χειρότερα. Εγώ βλέπω το χειρότερο. Δεν βλέπω το καλύτερο. Πώς βγαίνει ο χειμώνας εδώ? Ο χειμώνας εμείς ασχολούμαστε με το ψάρεμα. Και φεύγουμε λίγο, πηγαίνουμε και στην Πάτμο δίπλα. Γιατί η οικογένειά μας είναι και εμένα στην Πάτμο. Είναι αναγκαστικά τι να κάνει. Είναι απίστευτο να το καταλάβουν οι φίλοι μας τηλεθεατές που δεν μένουν σε νησιά. Πώς είναι να μένει αλλού ο πατέρας, αλλού η μάνα, αλλού τα παιδιά. Αρωτήσανε, σε άλλα νησιά. Κάποιον πολιτικό ρωτήσανε τώρα τελευταία, πριν ένα μήνα, έξι μήνες, του λένε εντάξει, δεν μπορεί λέει, να πάρει. Ακούνε αρκεί και νομίζω ότι είμαστε σε μια στεριά είναι όλα τα νησιά. Λέει δεν μπορεί να πάρει ένα μάξι να πάτε να κάνετε αυτή την υποχρέωση. Τόσο άσχετοι είναι. Τόσο άσχετοι οι άνθρωποι υπάρχουν μέσα στα πολιτικά πράγματα. Τελείως άσχετοι, δεν ξέρουν τι γίνεται τον άλλο. Και όλοι σου λένε πλήρωσε αυτό, πλήρωσε το άλλο. Ρωτάς και τον άλλο είναι που βρίσκεται και τι... Δηλαδή, και αδιαφορία και φόροι. Τίποτε, φόροι συνέχεια. Πληρώνετε φόρους για την αδιαφορία? Πληρώνουμε τον έφια, τώρα ήρθε άλλα, τώρα μας έρθαν άλλα από το Δήμο να πληρώσουμε ξανά για τα σπίτια. Έχουμε 40-50 χρόνια τα σπίτια, τώρα μας στείλουν φάκελα να πληρώσουμε και τώρα φόρους. Τι φόροι είναι αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τι να πούμε στους πολιτικούς που είναι στην παρέα και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Τι, δεν τους αξίζει να τους επιστήποτες. Αυτοί είναι τόσο πολλοί να πέσουν να πνιγούν όλοι μαζί κάπου. Γιατί τα νησάκια δεν τα κοιτάνε καθόλου. Κοιτάνε μόνο άλλα πράγματα, δεν ξέρω. Τι να πω, δεν έχω χάσει πάσα ιδέα.
Έρχεσαι συχνά εδώ? Ναι, ναι, κάθε απόγευμα και πάμε, στη δουλειά. Και πάμε στο σχολείο μαζί. Πάμε. Να μου δείξεις και πού είναι το δημοτικό. Ναι, ναι. Για πες μου, πώς είναι ο χειμώνας εδώ? Ο χειμώνας εδώ είναι δύσκολα. Είμαστε 20 κατοίκοι. Γιατρό δεν έχουμε. Όταν αρρωσταίνουμε πρέπει τον να Κιθανάση φύγουμε. Τον Κιθανάση έχουμε. Γεια σου, Κιθανάση. Ναι. Πρέπει να φεύγουν να πάμε Πάτμο, Λέρο. Τις δουλειές μας, τα ψώνια μας πρέπει να τα κάνουμε από Λέρο, ναι. Πάτμο. Ναι, δεν έχουμε κάτι εδώ. Τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή που έχουμε έρθει, κάποιοι επισκέπτες μπορεί να έρχονται ίσως. Έρχονται, ναι. Έρχονται από το Μάιο και από 15 Ιουνίου και μετά έρχονται, ναι, πολλά. Εκεί που ο Μαρία βλέπει ότι υπάρχει απόλυτη μοναξιά, δηλαδή εξαφανίζονται όλοι από το νησί, ποιοι μήνες είναι? Είναι το Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα μόνοι, Χριστούγεννα, ναι. Είμαστε εδώ πιο πάνω τρία αδέρφια, εμείς κάτω και δεν. Εδώ είναι πολύ. Αυτό που λέμε, ναι. Σαν να σας έχουν ξεχάσει, ναι, όλοι, ναι, πάντες. Ναι, ναι, ναι. Και είναι όμως εσύ, Μαρία, είναι τόσο ωραίος τόπος. Ναι. Κοίτα, έχει μπαίνει στο λιμάνι και χασεύεις, ανοίγουν τα μάτια σου. Λέστε, ναι, ναι. Τι παράδεισος είναι αυτός. Ναι. Οικογένειά σου, με τι ασχολούνται, μπαμπάς, μαμά? Ο μπαμπάς είναι ψαράς, ασχολείται με το ψάρεμα, η μαμά μου στο σπίτι, οικιακά. Ψαράς, δύσκολη δουλειά. Ναι, δύσκολη. Δηλαδή, αυτό που λέμε ισχύει, ναι, που λένε, ναι. Μια φορά γεμάτο, 9 άδειο στις 10. Ναι, 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 ναι. Στενοχωριέται ο μπαμπάς, ναι. Καθόλου δεν έχει ψάρει. Στενοχωριέται, ναι. Τι σου λέει η Μαρία? Ότι δεν έβγαλε ψάρια σήμερα. Έχει αυτά και του χαλάνε και τα δίχτυα και είναι όλη μέρα στα δίχτυα. Τι του λες εσύ? Δεν πειράζει, πατέρα, αύριο θα έχει. Η μαμά και στο σπίτι, Η μαμά στο σπίτι βοηθάει και τον θείο μου στα ζώα. Ναι, το πρωί. Αυτό είναι και επιβίωσή σας, Ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Τα ψάρια, η θάλασσα, ναι, τα ζωντανά σας, για είστε αυτό που λέμε ανεξάρτητη αυτόνομη. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Τα βγάζετε λίγο πέρα μόνο σας, γιατί όταν σας έχουν ξεχάσει παντού, ναι. Τα προϊόντα για να φάτε, ας πούμε, είναι δικά σας, οπότε. Σε αυτό δεν έχετε τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Ναι, ναι. Αδέρφια? Μία αδερφή έχω. Το όνομά της? Είναι Έφη. Η Έφη. Ευθυμία και τη φωνάζουμε Έφη. Η ηλικία? Είναι 28. Εσύ 16. Εγώ είμαι 16. Άρα δύο κόρες. Δύο κοριτσιά. Η Έφη κατάφερε, πήγε σχολείο. Η Έφη δεν ήθελε να συνεχίσει. Mm. Πήγε Λέρο μία εβδομάδα και μετά έφυγε. Δεν ήθελε να συνεχίσει. Καλά, προφανώς απογοητεύτηκε κιόλας, γιατί είναι και φόβος. Λες τώρα για να πάω σχολείο, να φύγω από τον τόπο μου, να φύγω από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, αν δεν είσαι έτοιμος στην ηλικία αυτή, έτσι εύκολα φεύγεις. Εντάξει, θα μπούμε λίγο στο σχολείο τα υπόλοιπα. Ναι. Θέλω να πεις φίλους, έχεις εδώ, έχεις παρέες. Εδώ το καλοκαίρι. Έρχονται ξαδέρφια μου. Σε θυμούνται όλοι το καλοκαίρι, έτσι. Γιατί άμα στον παράδεισο ξέρεις τον καλοκαίρι, το θυμούνται όλοι. Το χειμώνα είναι λίγο σε όλα τα πράγματα. Ναι, ναι. Το χειμώνα δεν έχω. Είναι τα άλλα μου ξαδέρφια, τα άλλα 4. Ναι. Και εντάξει. Δεν περνάει η μέρα, μας. Από εδώ πάμε για το δημοτικό. Ναι. Πού κόβουμε δρόμο? Ναι, κόβουμε. Ένα μονοπατάκι έχει από εδώ. Πάμε. Είναι πιο κοντά. Είναι πιο κοντά. Ναι, από εδώ πηγαίναμε. Α, ωραία. Ναι. Και εδώ. Μου λες, γιατρό υπάρχει σαν ένα μικρό κτίριο, αλλά δεν υπάρχει γιατρός. Δεν υπάρχει γιατρός, ναι, δεν υπάρχει. Η δημόσια υπηρεσία υπάρχει, αυτά ξέρεις που λένε, που πάει ο κόσμος και εξυπηρετείται, Μαρία μου, ξέρεις, για τα γνωστά ΚΕΠ, υπηρεσίες για τα έγγραφα που χρειάζεται ο κόσμος. Όχι, όχι. Τίποτα. Όχι, τίποτα, τίποτα. Ποιο κτίριο είναι? Εδώ είναι το γιατρείο. Το γιατρείο. Και αστυνομία. Έτσι. Εδώ τι λέμε. Να το δούμε λίγο το χώρο. Ναι, ναι, πάμε. Κάτι, γιατί αυτό το κτίριο που βλέπω εδώ είναι και ιατρείο και αστυνομικό τμήμα. Ναι. Αστυνόμος υπάρχει εδώ? Όχι, όχι. Όχι. Ούτε γιατρός υπάρχει. Ούτε γιατρός υπάρχει. Μάλιστα. Μπορούμε, δηλαδή, οποιοςδήποτε έχετε εδώ μπορεί να μπει μέσα. Ναι. Πάμε να δούμε. Ναι, ναι, πάμε. Μαρία. Καρέκλες βλέπω παντού. Ναι. Έπιπλα πεταμένα. Εδώ είναι. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα.
Φως. Να ανοίξω λίγο το παράθυρο να πει έχει φως. Δεν έχει. Α. Έχει. Δεν είναι. Το ιατρείο. Σκόνη, χώμα. Ναι. Εδώ και τις κοιτάζει για τα μάτια της. Ένα δωμάτιο. Εδώ είναι. Αυτό είναι το δωμάτιο του ασθενή στο ιατρείο. Δηλαδή, ναι. Αν έχεις ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να μείνεις λίγη ώρα παραπάνω. Ναι, ναι. Εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος. Εδώ είναι καταβρούμικα. Δηλαδή, αν έχεις πρόβλημα υγείας και μείνεις εδώ, Μαρία μου, χειρότερα θα γίνεις. Ναι, ναι. Α, εδώ. Βασιλάρι το ασθενή. Κοίτα εδώ, σηκώνεται. Σε στενοχώρησε αυτή η εικόνα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εδώ είναι το γιατρείο. Εδώ θα μπορούσε ένας γιατρός και έχει μόνο, χώμα και σκόνη. Αυτό εδώ. Αυτά η θήκη για τα ιατρικά εργαλεία. Κολλήριο υποθέτω είναι αυτό. Όρος λέτε κύριε, όρος. Και γάζα, προσέξτε, να έρθει μετά κάποιος εδώ σε ένα έκτακτο περιστατικό, να σου βάλει από αυτή τη γάζα. Αυτό είναι μόνο το γιατρείο. Ναι. Στους ακιούς. Και εδώ προσοχή, οι ωροί έχουν λήξει. Ναι. Εδώ λέω με εξετάσεις κατοίκων, δεν χρειάζεται να δείξουμε τα ονόματα. Ένα... Δεν λέω, δεν θέλω να πω ότι μόρφω. Δεν κινδυνεύει να πέσει, καταλυμμένο είναι. Ναι. Παρατημένο. Ναι, ναι, ναι. Για να πάμε τώρα, είμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα και το γιατρείο του νησιού. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε πόλου μπορεί να μας βγάλει. Μάλιστα. Προφανώς εδώ, αν το αστυνομικό τμήμα ήταν επαδρωμένο, εδώ θα έμεναν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια τι γίνεται ακριβώς εδώ. Γιατί βλέπω κρεβάτια τα οποία έχουν και κουνουπιέρα. Μπορεί σε κάτι να κάνω λάθος, οπότε ας μην βγάλω γρήγορα συμπεράσματα. Πάντως ότι υπάρχει εγκατάλειψη, είναι δεδομένο. Μαρία, συγγνώμη που αντιδρώ έτσι. Α, βλέπω έχει και ψυγείο, Μάλιστα. Το οποίο φυσικά δεν λειτουργεί. Συγγνώμη Μαρία που αντιδρώ έτσι για τον τόπο σου, αλλά στενοχωριέμαι. Όχι. Από εδώ πάμε, πάλι ευθεία. Από εδώ. Από πού, από εδώ. Από εδώ, ναι, από το μονοπατάκι. Πάμε από εδώ. Αχ, βρε Μαρία μου. Δεν έχει μείνει τίποτα ορθή μου φαίνεται. Τίποτα, τίποτα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το δρόμο για το δημοτικό σχολείο. Ναι. Μόνο το δημοτικό σχολείο. Μόνο. Ξέρεις πόσους μαθητές έχει. Ένα παιδάκι. Ένα παιδί. Ναι, ναι. Ένα παιδί είναι. Ο αγόρι κορίτσι. Αγόρι. Όνομα. Ο Παναγιώτης. Α, μπορεί να είναι και αυτός είναι. Α, αυτό, ναι. Αυτό το παιδάκι είναι. Παναγιώτη! Πού είσαι! Κάτσε, Ελλάδο, σε θέλω, Παναγιώτη! Ο μοναδικός μαθητής, Ναι, ναι. Έχει μάθημα τώρα. Τώρα είναι διάλειμμα. Έχει διάλειμμα. Αυτή την εικόνα είσαι και εσύ. Ναι, ναι. Στο δημοτικό ήσουν μία μαθήτρια ή ήταν και άλλα παιδιά. Όχι, ήμασταν τέσσερα παιδάκια. Ναι, μετά μείναμε δύο. Έφυγε το, έφυγαν τα άλλα παιδιά. Έφυγαν, ναι. Φύγανε για την Αθήνα, για τα άλλα νησιά, για πού, ξέρεις, θυμάσαι. Τα άλλα παιδιά ούτε και αυτά συνέχισαν σχολείο. Να. Το σχολείο έπρεπε να φύγουν, να πάνε Πάτμο. Μόνο ένας ξάδερφός μου δουλεύει στο Αγαθονής σε ιχθυοκαλλιέργειες. Mm-hmm. Ναι, αυτό μόνο έφυγε. Τα άλλα παιδιά είναι εδώ. Α, ωραία. Στο νησί, ναι. Αυτό το δημοτικό σχολείο Αρκιών, λοιπόν. Εδώ τα παιδιά είναι και ο χώρος που αθλούνται, διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται. Είναι μαζί, νομίζω, και για νήπια, όχι μόνο για τα σχολεία. Και η γνωστή θρελική μπασκέτα. Το μόνο που έχουν τα παιδιά είναι η ηρεμία, ναι. Η φύση, η υπέροχη θέα. Παναγιώτη, τι κάνεις, τι κάνετε. Καλημέρα, καλά, εσείς, καλά. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε. Καλά. Σπύρος Χαρτάτος. Αντώνης Παδενιώτης. Είστε. Ο δάσκαλος. Ναι, ναι. Γεια σου δάσκαλε, τι κάνεις. Καλά. Παναγιώτη, τι κάνεις. Καλά. Καλά είσαι παιχταρά μου. Πώς είσαι. Καλά. Έχετε διάλειμμα. Έχουμε μαθηματικά, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι μικρό. Ή μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε αν θέλετε. Ό,τι θέλετε. Θέλετε. Πέρασε ο Παναγιώτης, πέρασε η Μαρία, πέρασε και ο δάσκαλος, όμως είναι καλό να δείξουμε λίγο και την κατάσταση του σχολείου. Μάλλον χρειάζεται να πέσει χέρι εδώ και βοήθεια. Γιατί μπορεί να έχει ένα μαθητή το δημοτικό και έναν ηρωικό δάσκαλο,
Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να τα εγκαταλείψουμε τα πάντα και το ίδιο το κτίριο. Λοιπόν. Θέλαμε να δούμε λίγο και το χώρο, δάσκαλε. Ναι, φυσικά. Αλλά εδώ. Φιλόξενος, μικρός, αλλά φιλόξενος ο χώρος σας. Καλός είναι, ναι, για τον ένα μαθήμα στη συνέχιση του Μπόρτε Γκάρντε. Για ένα μαθητή, όπως έχουμε φέτος, είναι όμορφα εδώ μέσα, προσπαθούμε να το ομορφήσουμε. Όχι, όχι, είναι... εντάξει. Βέβαια, αν βοηθούσαν και λίγο όσοι είναι αρμόδιοι για να έχουμε έναν καλύτερο φιλόξενο χώρο για αυτό το υπέροχο δωμάτιο. Α, η μπάλα του μπάσκετ, έτσι. Έχει το διάλειμμα, έχει το μπάσκετ. Λοιπόν, θέλετε να μπορούμε, δεν θα ενοχλήσουμε. Όχι, όχι. Παναγιώτη μου. Κάνουμε προβλήματα, κάνουμε στα μαθηματικά. Ωραία. Λύνουμε προβλήματα. Μάλιστα. Για διάβασα μας το πρόβλημα, το 4. Η κυρία Μαρία έφτιαξε 2 μπισκότα. 3 τούρτες, 1 τυρόπιτα, 6 σπανακόπιτες και 5 ψωμινιά και 8 φουρνάκια. Πόσα τυρόπιτες έφτιαξε η κυρία Μαρία? Τι, σου λέει πολλά δεδομένα, μπισκότα, τούρτες, τυρόπιτες, πανακόπιτες, αλλά τι σε ρωτάει η ερώτηση, τελικά. Πόσες τυρόπιτες, οπότε, πάμε και βρίσκουμε πόσες τυρόπιτες έφτιαξε, είναι κόλπο αυτό το πρόβλημα, ε. Άρα, Πού κάνεις το πρωτοτυρό σου? Σε μια καθαρή σχολή. Ψάχνει 120 ευρώ σε αυτό. 5 ευρώ. 5 ευρώ. Και όλα αναλυτικά. 5 ευρώ. Ποια δεδομένα έχουμε? Πιστεύετε, δάσκαλο, ότι η επιλογή κάποιων παιδιών να πηγαίνουν στα ζωντανά, να μένουν δηλαδή στην τοπική παραγωγή και να μην θέλουν να συνεχίσουν το γυμνάσιο είναι γιατί το έχουν πάρει απόφαση και οι γονείς και αυτές τις ψυχούλες ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα? Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Για να πάει ο Παναγιώτης γυμνάσιο, όπως και τα αδέρφια του, πρέπει να σηκωθεί να φύγει όλη η οικογένεια, να παρατήσουν τα ζώα, να παρατήσουν το σπίτι, να πάνε σε άλλο νησί. Μετακόμιση, κανονική δηλαδή. Να νοικιάσουν εκεί νέο σπίτι. Άρα ο Παναγιώτης, απλά θέλω να καταλάβω, δάσκαλε, ο Παναγιώτης στην ουσία μαθαίνει. Ή κάποιοι φίλοι μας, τον Παναγιώτη, τον κούκλο μας, μαθαίνει να μην διαπιστώνει ότι δεν χρειάζεται να επιθυμεί στην επιλογή του να συνεχίσει στο γυμνάσιο ή το λύκειο. Δεν ξέρω, το λέω ευγενικά και σωστά. Θέλει να συνεχίσει. Θέλει. Πολύ, όπως και αυτός και τα αδέρφια του θέλουν πολύ να συνεχίσουν. Αλλά διαπιστώνει την πραγματικότητα. Εμείς φυσικά θέλουν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούν με την κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή. Και να υποθέσω ότι ο Παναγιώτης μας και πολλά άλλα παιδάκια. Γιατί τα παιδιά ξέρουν περισσότερα από όσα νομίζουμε και καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε εμείς ότι καταλαβαίνουμε. Διαπιστώνοντας τις αδυναμίες που υπάρχουν, τις οικονομικές και πρακτικές, λένε. Προτιμά να μείνει κοντά στην οικογένεια και να στηρίξει την οικογένεια με ό,τι τρόπο μπορεί. Δεν είναι άδικο αυτό, δάσκαλε? Άδικο και στην Ελλάδα του σήμερα. Εγώ, αν ήμουν σε άλλη περιοχή και δεν είχα γνωρίσει τους αρχιούς φέτος, θα έλεγα ότι είναι αδύνατο αυτό. Δεν γίνεται αυτό να μπορεί ένα παιδί να έχει τις βασικές γνώσεις της εκπαίδευσης. Είναι λίγο... το άδικο είναι μικρή λέξη να το χωρέσεις. Νομίζω δεν αξίζει σε κανέναν πολιτισμό, σε καμία χώρα, σε κανένα λαό, να κρατά δεμένα τα παιδιά τους από τη γνώση. Να κρατάμε δεμένα τα παιδιά μας. Ναι, ναι, είναι αυτό σαν να τους βάζουμε δεσμά, αλυσίδες, και να τους λέμε, να λέει η οικογένεια, εγώ θέλω να σπουδάσω το παιδί μου, και να λέει το κράτος, όχι. Χρόνια του Δημοτικού. Ναι. Μεγαλώντας, ξέρεις ότι φτάνει η έκτη Δημοτικού, κανονικά του χρόνου θα πάμε γυμνάσιο. Ναι.
Είχες καταλάβει από νωρίτερα, πριν τελειώσει το δημοτικό, το έχεις πάρει απόφαση ήδη ότι δεν θα συνεχίσεις, ή εκείνη τη στιγμή που τελείωσε το δημοτικό, συνειδητοποίησες ότι οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν και ότι θα πρέπει να μείνεις στο νησί? Όχι, ναι, το είχαν πει. Από νωρίς, α? Ναι, ναι. Όταν πήγαινα πέμπτη δημοτικού. Το γνώριζες? Ναι, ναι, το γνώριζα. Αυτό σε σταμάτησε από το να ονειρεύεσαι μια άλλη ζωή? Σε σταμάτησε? Ναι. Σταμάτησε δηλαδή να... Ξέρεις, Μαρία, έκτη δημοτικού είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη στιγμή για όλα τα παιδιά. Ε, και για σένα. Ναι. Έκτη δημοτικού, ότι και να σου πει κάποιος, λες, εγώ θα γίνω αυτό όταν μεγαλώσω. Θα σπάσω, θα μπω μέσα από τείχους, θα τους ρίξω. Εσύ μου λες και με προβληματίζει αυτό. Θα σου λέγαμε με στενοχωρεί. Ότι πέμπτη δημοτικού ήδη το έχεις πάρει απόφαση, ότι από το νησί δεν θα φύγεις. Το έχεις πάρει απόφαση για να είσαι κοντά στους δικούς σου, γιατί σταμάτησες και να κάνεις όνειρα? Για τους δικούς μου. Σταμάτησα να... Δεν ήθελα να... Μέσα σου όμως. Ναι. Δηλαδή πες, ναι, μπαμπά, μαμά, θα μείνω. Ναι, μπαμπά, μαμά, ναι, δεν θα πάμε πουθενά. Αλλά μέσα σου κρυφά, έτσι είναι, αν πω ψέματα θέλω να με διορθώσεις. Μέσα σου κρυφά έκανες τα όνειρά σου. Ναι. Τα κάνεις ακόμα? Ναι, ναι. Θες να μου πεις ποια είναι αυτά? Θέλω. Θέλεις? Θέλω να τελειώσω το σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, να φύγω, να σπουδάσω. Να μην είμαι εδώ συνέχεια στο νησί εδώ. Όταν πάω δηλαδή 20 χρονών, θέλω να φύγω από εδώ. Και να είσαι έτοιμη να κάνεις πράγματα στη ζωή σου. Ναι, ναι. Έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να κάνεις, δηλαδή, έτσι, κάτι, τι θα ήθελες, ας πούμε, να είσαι όταν μεγαλώσεις? Μη σκέψεις τα προβλήματα, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά. Τι θα ήθελες, ας πούμε, θα λέγεις, εγώ θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω αυτό? Ήθελα να γίνω βοηθός φαρμακοποιού. Ήθελα. Έχει να προσπάθεις να βρεθεί ένας τρόπος να πάρεις γνώση, να συνεχίσεις δηλαδή στα μαθήματα του γυμνασίου? Ναι, το έκανα, είχαν έρθει η ομάδα Αιγαίου, ναι, ναι, και είχα πει αν γίνεται μέσω ίντερνετ να παρακολουθώ μαθήματα. Εκείνοι βρήκαν σχολεία, δασκάλους, βρήκα τα πάντα, δεν το επέτρεπε το Υπουργείο. Γιατί, τι σε ρωτάω τώρα, Μαρία, σένα? Τι φταίς εσύ? Ναι. Τι απάντηση πήραν? Δηλαδή, ήρθαν οι άνθρωποι από την ομάδα Αιγαίου, εξαιρετικοί, ναι, κατάλαβαν, ναι, τι γίνεται, ναι, ναι, ναι. Και σου θα βρούμε όλα εμείς. Ναι. Α, στο κράτος, αν, ναι, δεν θέλει να βοηθήσει. Εμείς. Εμείς το χώρο, εμείς το δάσκαλο, ναι, εμείς. Και το Υπουργείο λέει, όχι, παρακαλώ, δεν, όχι, γίνεται. Ναι, έτσι. Το απάντησαν στους γονείς σου ή στους ανθρώπους της ομάδας Αιγαίου? Και στους γονείς μου. Στους γονείς μου. Θυμάσαι τι τους είπαν, σου είπε ο γονιός? Όχι, δεν. Όχι. Όταν σου ανακοίνωσε ο μπαμπάς, ναι, ότι ξέρεις κάτι, μίλησα με το Υπουργείο Παιδείας και μας απάντησαν ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι που ευαισθητοποιήθηκαν, εθελοντές, δηλαδή από μόνους να βοηθήσουν, δεν θα βοηθήσουμε το παιδί σας. Δεν μπορούμε ή δεν θα το βοηθήσουμε. Όταν στον ανακοίνωσε ο μπαμπάς και η μαμά, τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή, Μαρία? Σκέφτηκα ότι δεν θα συνεχίσω το σχολείο. Θα μείνω εδώ, στο νησί, δεν θα φύγω. Στενοχωρήθηκε. Αυτό, ναι. Το κουβέντιασες με κανένα εκείνη τη στιγμή ή έφυγες, κατέβηκες στο λιμάνι? Όχι, όχι, δεν είπα τίποτα, όχι. Τι θα ήθελες να πεις σε κάποιον που θα μπορούσε να βοηθήσει? Ας πούμε ότι έχουμε απέναντί μας τον αρμόδιο, πιθανόν τον προστάμενο της εκπαίδευσης, τον Υπουργό Παιδείας. Θα θέλεις κάτι να του πεις, να του ζητήσεις? Αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μιλήσεις μαζί του. Να μην παρεύει ούτε η ομάδα Αιγαίου, ούτε ο Σπύρος, η τεχνική μας εδώ, φίλοι. Να έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο. Να του πεις, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα αυτό. Θέλεις κάτι να του πεις? Αυτό, τον γιατί... Ντρέπεσαι. Ναι. Τον ντρέπεσαι. Ναι, ναι, ναι. Πες όμως μια κουβέντα να τη μεταφέρουμε. Τι θα ήθελες? Ξέρουμε τι θα ήθελες, αλλά ένα μήνυμα ευθέως να το δώσεις. Αν μπορεί να κάνει κάτι για το σχολείο, όπως έκαναν στο Αγαθονήσι, δηλαδή πήγαν ένα, δεν ξέρω τι ήταν, και κάνανε το λύκειο. Το γυμνάσιο και το λύκειο. Γυμνάσιο και λύκειο. Εκεί. Έγινε. Εδώ, γιατί? Θα γυρίσεις στο νησί ή θες να φύγεις, αν καταφέρεις να σπουδάσεις? Ναι, θα φύγω.
Δεν θες να μείνεις πια εδώ. Κοίτα, ναι. Πες μου όπως το σκέφτεσαι. Πες το. Θέλω, ναι, είναι ωραία εδώ, μ' αρέσει. Αλλά έστω το χειμώνα. Να φεύγω το χειμώνα. Να φεύγω. Να μπορείς να ζήσεις τη μπορώ, ζωή. Ναι. Να απολαμβάνεις ζωή. Ναι. Να πηγαίνεις, ναι. Να βλέπεις κόσμο, να χαμογελάει κόσμο, να χορεύει, ναι, να διασκεδάζει, να πηγαίνεις σε ένα κινηματογράφο. Αυτό ακριβώς, λες. Ακριβώς, ναι, ναι. Όλο μονοπάτια περνάμε, για να πάμε. Ε? Ναι, ναι. Να σας δείξω και την ενορία μας. Αυτή είναι η ενορία σας. Αυτή εδώ είναι η ενορία μας, η μεταμόρφωση. Το Πάσχα δεν είχαμε παπά. Δεν πώς είχε κάνατε, παπά. Μεγάλη εβδομάδα, Ανάσταση. Τίποτα. Είχε και φουρτούνα, αλλά είχαμε πάρει τηλέφωνο από το μοναστήρι στην Πάτμο, ναι, ναι. Τον ηγούμενο, και είπαμε να στείλει πιο νωρίς τόσο παπά. Ναι. Να στείλει πιο νωρίς παπά. Για να μείνει εδώ. Ναι, να μείνει εδώ. Και εκείνος δεν έστειλε. Ήθελε να στείλει τη Μεγάλη Πέμπτη. Η Μεγάλη Πέμπτη είχε πάρει η αδερφή μου λουλούδια. Ναι. 600 ευρώ λουλούδια. Α, και για τα να πήγαμε, στολίσετε όλη την εκκλησία. Ναι, για να στολίσουμε τον επιτάφιο. Α, για θα θέλατε να έχετε επιτάφιο. Δηλαδή, ήσασταν ναι, όλοι ετοιμόσοι. Ναι. Κάθε χρόνο γίνονταν αυτό. Δηλαδή, το έθιμο το τηρείτε, δεν αφήνετε. Ναι, ναι, ναι. Μόνο φέτος δεν έγινε. Και δώσατε εσείς 600 ευρώ. 600 ευρώ λουλούδια και τα πήγαμε στους Λειψούς. Ο πατέρας με 9 μποφόρ, ναι. Φουρτούνα, κοντά να πνιγούν. Τα πήγαν στο Λειψό. Να στολιστεί επιτάφιο στο Λειψό. Και κινδυνεύσε ο άνθρωπος. Ναι, αμέ. Ναι, ναι. Κρίμα, κρίμα και. Τόσο όμορφη εκκλησία. Ναι. Υπέροχο το νησί σου. Ωραία. Τόσο όμορφο, παράδεισος, είναι παράδεισος. Ωραία. Και βλέπω εδώ, καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνατε, καλά, Σπύρος. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Καλά. Το όνομά σας. Χρήστος Κάβουρας. Σας βλέπω τακτικά στην τηλεόραση. Τι να κάνω. Να είστε καλά. Ψαράς. Ψαράς. Μάλιστα. Σας πειράζω. Κάβουρας ψαράς. Κάβουρας ψαράς. Σας πειράζω. Είστε ενεργός ή σε σύνταξη, κύριε Χριστό. Συνταξιούχος, είναι του ΟΓΑΒΕ. Και εδώ τώρα. Έχω τη βαρκούλα και να περνάει η ώρα έτσι. Κάνα καλαμαράκι, κάνα χταποδάκι. Βρήκα νωρίτερα τώρα μαζί με τη Μαρία, βρήκαμε και τον κύριο Θανάση. Ναι, είναι και αυτό. Έχει μπλέξει με τα δίχτυα, με τις ώρες. Ταλαιπωρημένος είναι και αυτό. Ταλαιπωρός, παλεύει με τα αδερφήνια και με τις φώκες. Ναι, του σκίσανε τα δίχτυα. Τα σκίσανε, βέβαια. Τώρα αυτό για εσάς είναι. Βέβαια. Εγώ είχα καεί και γι' αυτόν τον λόγο το πούλησα. Δεν αντέχατε άλλο αυτό. Δεν ήταν δουλειά αυτή. Δηλαδή να ταΐζουμε τα ζούμπερα και να μην έχεις κέρδος από τίποτα. Ό,τι παίρναμε αυτά τα τρώγανε. Δίχτυα, συντήρηση. Μου έλεγε και η Θανάση ότι σας έχουν τρελάνει και στους φόρους, σας κυνηγάνε παρότι άγονη γραμμή, παρότι ακρίτες, παρότι εκπαίδευση δεν έχετε. Τα παιδιά σας τα καταδικάζουν στην αγραμματοσύνη. Σε όλα αυτά. Πάντα τους μικρούς κυνηγάνε. Σας έχει ενοχλήσει αυτό για αυτή η αδικία. Πώς θα γίνει. Εμείς ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας εδώ. Μια ζωή ελπίζομαι. Κάτι το καλύτερο. Ότι... Και μια ζωή πιστεύατε στις υποσχέσεις. Υποσχέσεις. Γεια σου και Θανάση, φεύγω. Φεύγουμε όλοι μαζί, να είστε καλά. Ματάκι από... Τι είναι αυτό? Κοχύλι, το μάτι της Παναγίας που λένε, μπορεί τι είναι να το κάνεις μενταλιό αυτό το κάνεις. Μάτι από κοχύλι. Ναι, 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 είναι πολύ ωραίο. Είδε σε δαχτυλίδι, μπορεί να το βάλεις σαν πέτρα. Και θα ανάσεις με τιμάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να θυμάσαι τους αρκιούς το δίνω εγώ αυτό, έτσι. Πω. Μην το χασείς. Όχι βέβαια. Αν κάνουμε για να βρούμε τέτοιο... Πώς το βρίσκεται αυτό? Είναι σε ένα ειδικό κοχύλι μέσα. Σε ένα ειδικό κοχύλι και το βγάζεις από μέσα. Και λέγεται ματάκι της Παναγιάς. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δηλαδή, δεν σας πω, να είστε καλά. Είπα, εγώ λέω θα το δω κοντά. Η ψυχή του Έλληνα είστε. Στα κορίτσια, θα το δω κοντά, σε κορίτσια δεν πειράζει, εγώ θα το δω κοντά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι ωραίος άνθρωπος. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Τι ωραίος άνθρωπος, ε. Είστε ωραίοι φιλόξενοι οι κάτοικοι εδώ, Μαρία. Είναι κρίμα, δηλαδή, τόσοι ωραίοι άνθρωποι με τέτοια ποιότητα, χαρακτήρα, συμπεριφοράς. Να σας αφήνουμε να σας ξεχνάμε. Αυτό φταίμε όλοι γι' αυτό, Μαρία, που περνάς και εσύ και οι άνθρωποι σου εδώ και η οικογένειά σου και οι υπόλοιποι νησιώτες.
και κάτι και αυτού του όμορφου μικρού παράδεισου. Τι να σου πω. Ειλικρινά χαίρομαι που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα πολύ. Μπορεί να σε σταμάτησαν στο δημοτικό, να σου σταμάτησαν τα γράμματα, όπως λέμε, τη γνώση στο δημοτικό, αλλά το μάθημα μας το δίνεις εσύ, Μαρία. Ναι. Γιατί, δεν ξέρω, είναι η ψυχούλα σου, είναι ο χαρακτήρας σου, είναι αυτός ο θησαυρός που βγάζει στην περιφορά σου, που νομίζω ότι με τα δικά σου μάτια και με το δικό σου χαμόγελο θα δούμε κάτι καλύτερο στην πορεία, γιατί κάποιος θα δυστοποιηθεί, δεν γίνεται. Ναι. Αλλιώς θα ανταμώσουμε πάλι. Ναι. Και νομίζω και άλλοι συνάδελφοι θα έρθουν εδώ να σε γνωρίσουν, γιατί σε φιλόξενε και εσύ και οι γονείς σου. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, και εγώ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κούκλα μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τι λέτε εδώ στον Κρίστον, φεύγουν οι φίλοι. Καλή αντάμωση. Ναι. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό ταξίδι, καλό καλοκαίρι. Και γρήγορα λύση. Ναι. Εντάξει. Ναι. Γεια σας.